Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Τάκη. Έλα, το Καραϊσκάκι εσύ. Έλα, μ' ακούς, Τάκη. Ναι, ακούω, ακούω, εδώ και ακούω. Ωραία, ονομάζομαι Νίκος, ναι, από Βουλιαγμένη τηλεφωνώ. Από Βουλιαγμένη, έλα Νίκο, λέγε. Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός, ναι, στο ποδόσφαιρο και Παθναϊκός στο μπάσκετ. Άντε, γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Με ανώ... Άκου, ρε. Είστε τρελοί, ρε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας, γεια σου, Άκη. Γεια. Είμαι μεγάλος θαυμαστής σας. Χρήστος Σχολίδης λέγομαι. Ναι. Τραγουδιστής. Ναι, 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 τι κάνεις. Έλα ρε φίλε. Παιχταρά μου, πες ένα τραγουδάκι τώρα έτσι να μας. Ρε χωρική γαντά μου. Πήρα να σας πω, πήρα να σας πω ότι σας παρακολουθώ πόσο καιρό προσπαθώ να βγάλω έτσι μια μέρα, μια γραμμή, να σας πω μια καλησπέρα. Ρε φίλε, να σε καλά. Κατάτε παρέα, χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Εγώ μόνο εσένα έχω στα μάξι μου. Δεν έχω άλλο, να ρωτώ τον Άκη. Εγώ και στο μηχανάκι, μόνο εσένα. Έχεις το μηχανάκι, ρε. Το Μανιάτης μόνο εμένα έχει το μάξι. Ναι, το ξέρω και ο Γιάννης. Να σου πω, εκείνο το μωρό που τραγούδαγες πέρυσι, το ξανθό, είναι ακόμα μαζί σου. Όχι, όχι, το αλλάξαμε, το αλλάξαμε. Άντε ρε φίλε, γιατί καλή ήταν. Έρωτα, πού τραγουδάει. Σαν παρουσία. Έχουμε και έχουμε άλλα πιο ωραία μωρά. Λοιπόν, φίλε, να είστε καλά, παιδιά. Σας φιλώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε. Πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Αμέ. Πολύ μεγάλος καλό παιδί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Ο Γιώργος Αδελικάρης είμαι, τι κάνεις. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Καλησπέρα, Γιώργα, και στον Άκη. Τελευταία εκπομπή και βγήκε. Όχι, δεν θα κάνουμε το χατήρι στους Ρουφιάνους. Ακούστε με. Αυτοί όλοι το όνομα τον Ολυμπιακό. Δεν τους αρέσει να πάει καλά ο Ολυμπιακός. Και τα ξέρει πολύ καλά ο Γιώργος Αδελικάρης αυτά που λέει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τους κάνετε το χατήρι να μας δικήσουν οι Ρουφιάνοι και τα. Έχω αγανακτήσει, Τάκη, έχει συσσωρευτεί τόση πίκρα μέσα μου. Άκη, μη τους κάνω το χατήρι, ακούστε με. Να είσαστε μαχητές, παρέα. Κύριε Γιώργο, δεν είναι απόφαση δικιά μας, είναι απόφαση όλη του. Όχι, θα μου τα πείτε και σε μένα. Θα μου τα πείτε και σε μένα. Η Ρουφιάνη έξω τον Ολυμπιακό, όποιος κι αν είναι. Κύριε Γιώργο, είναι μεγάλη μας τιμή. Δεν πάει δηλαδή, άλλη ειλικρινά μόνο... είναι όπως λέει ο Άκης, είναι μεγάλη μας τιμή. Η μεγαλύτερη τιμή που έχουμε νιώσει ποτέ. Η δική μου τιμή είναι. Η δικιά μου μεγαλύτερη τιμή, έτσι και το εγώ λέμε, για τα δύσκολα. Που έχουμε νιώσει ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Που πήρατε τηλέφωνο. Να σου πω κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Όχι, σας πέρανε στα εύκολα, εγώ σε πήρα στα δύσκολα, παλικάρι μου. Και ήρθες και στα δύσκολα, Γιώργο! Ναι, που έλειπες ολόκληρα χρόνια από τον Ολυμπιακό. Έξω η Ρουφιάνη από τον Ολυμπιακό, τέλος. Σας αγαπώ πολύ και θα τα πούμε. Λοιπόν, Μάγκες, αν δεν καταλάβετε καλά, ήταν η μεγαλύτερη δόξα του Ολυμπιακού ο Γιώργος Αδελικάρης. Ξέρει τι λέει εκείνος και εννοεί για Ρουφιάνους, όπως είπε και λέω και εγώ, γιατί έπαιζε και στον Ολυμπιακό. Και ξέρει ο Γιώργος Αδελικάρης τι λέει. Λοιπόν, θα ξαναέρθουμε όταν ο λαός του Ολυμπιακού το απαιτήσει. Ινδιάνος από το λιμάνι. Ινδιάνος. Ναι. Ναι. Ομάδα. Με ξέρεις, θα σε ξέρω. Ναι, μπράβο. Για πες, έλα. Τάκη, ό,τι και να πείτε, ναι. Οι Βάζελοι δεν παίρνουν χαπάρι και όταν βάζουν πίεση. Ναι. Γιατί τώρα οι άνθρωποι σαρδέλα καλονίσει και σαρδέλα κατεβάζει την πίεση. Τι να κάνουμε, οπότε... μην ακαθαρά, φίλε, Ινδιάνε. Τι είσαι, στην πίπα της ειρήνης. Ναι. Α, παιδιά! Καλησπέρα σας. Γεια σας. Yeah. Αιρητής είμαι. Ναι. Ναι. Όνομα. Βασίλης λέγομαι. Ναι. Έλα Βασίλη. Από το Καματερό. Ναι, από το Χαλάνδρι. Από το Χαλάνδρι. Έλα πες. Θέλω να σας ενημερώσω για μια διαδοσκόπηση που διεξήχθηκε σε προηγμένα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κράτη. Ποια είναι τα κράτη. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Τι είναι η δημοσκόπηση. Και η πλειοψηφία. Τι είναι, ακόμα ένα. Που γνωρίζουν από την Ελλάδα. Δεν τα πας καλά. Θα σε ρωτάω και θα σε απαντάς. Τι είναι η δημοσκόπηση για την οικονομία της συζήτησης. Γιατί δεν είσαι για πολύ. Τι είναι η δημοσκόπηση.
Έγινε δημοσκόπηση μεταξύ οπαδών της Ρεάλ, της Γιουβέντους, της Μπαρσελόνα. Με ποιο αντικείμενο, ναι. Ποιο αντικείμενο. Ποια ομάδα από τον ελλαδικό χώρο γνωρίζετε. Ναι. Ποια ομάδα θεωρείται ότι είναι ποδοσφαιρικά και βγήκε η ΑΕΚ φυσικά. Και βγήκε η ΑΕΚ. Είστε βγήκε η ΑΕΚ. Μπράβο Βασίλη. Άκουσε με βλάκα, Βασίλη, γιατί πέρασε τις πρώτες. Άκου Βασίλη. Ένα λεπτό και μετά. Όχι, ένα λεπτό εγώ θα κάνω. Είπε μια δημοσκόπηση. Εγώ σου λέω πήγαινε κάνε μια κολονοσκόπηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπαμε, γεια. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Βασίλη Φραγκής από Χαλάνδρη. Ναι. Άρα, καλά, αυτός είναι. Άντε, γεια σου. Έλα, σε βλάκα. Άντε, ρε, φύγε εσύ, ρε. Είναι ο βλάκα. Που έχεις κάνει το... Που έλεγε... Που είπε, το έχει κάνει το... Τι είπε, έχει πει πολλά. Ότι έχουν παραδεχτεί οι οπαδοί της Ισραήλ και της Μπαρσελόνα την ΑΕΚ. Ότι είναι μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδα. Εντάξει, άστο να πάει. Έλα, ακούγεσαι. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, έλα. Ναι, εγώ είμαι. Καλησπέρα, ναι. Ναι, από Καστοριά τηλεφωνώ. Ναι, ομάδα. ΠΑΟΚ. Ναι, πες μου φίλε. Ναι, να ρωτήσω λίγο. Η Μόλτη και η Χεριφέρ έχουν προκριθεί στην Ευρώπη φέτος. Τι να κάνει. Η Μόλτη και η Χεριφέρ έχουν περάσει στην Ευρώπη, έχουν βγει στην Ευρώπη φέτος. Τι λέει μωρέ, κάτσε λίγο να μας κάνει. Κάτσε λίγο γιατί έχουμε εδώ να μας μεταφράζει ένας παοξίδες. Σιγά σιγά μιλά. Τι είπε. Μ' ακούς. Η Μόλτε και η Χέρεθε, ναι. Ναι, έχουν περάσει, έχουν βγει στην Ευρώπη. Ναι, έχει περάσει, άκου να δεις, έχει περάσει η Ατλέτικο επίσης, η Γιουβέντους, τόσες καλές ομάδες. Υπάρχει περίπτωση και η Μόλτε 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 και η Μόλτε. Τι υπάρχει περίπτωση. Η Χερεφέ και μόλι να κληρωθούν τον Παναγιώτη. Η καμπάλα έχει περάσει επίσης. Η καμπάλα που είναι φόβος και τρόμος των Παοξίδων και των Παναθηναϊκών. Έχει περάσει, ρε, από την Καστοριά. Να δεις γράμματα που έχω για την Κούνα σου, για την Καστοριά. Άκου τώρα. Άκου να σου πω κάτι, Παοξί. Καλά το είπες στην πλατεία σου. Εσύ, γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι. Στην Ευρώπη είστε λίγοι. Αγκαλιά! Εσύ, ρε, εσύ. Άστο, ρε. Σε ρώτησα, ποια Ευρώπη. Εσένα σε ρώτησα. Γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι. Απάντησε και μετά πες για Ευρώπη.